Κύπρο. Σήμερα θα κάνουμε μία τούρτα, αλλά ελληνικά 2. Το αφιερώνω φυσικά που σε λίγες μέρες θα έρθει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στους κινηματογράφους, το Γάμος αλλά ελληνικά 2. Εδώ στο εξωτερικό ήρθε ήδη και το έχω πάει και το έχω δει. Νομίζω ότι αν δεν είναι το ίδιο, είναι και καλύτερο από το πρώτο. Αλλά αυτό είναι δικιά μου γνώμη. Θα πάτε να το δείτε και θα δείτε ότι περιγράφει πραγματικά πως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Και είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω με μία λέξη τέλειο. Πάμε να σας να κάνουμε μαζί αυτή την τούρτα αλλά ελληνικά. Θα χρειαστούμε. Εδώ πέρα έχω κάνει πατεσπάνι. Αυτό το πατεσπάνι το έχω δείξει στο ξεχωριστό το βίντεο, είναι το πατεσπάνι νούμερο 2. Θα χρειαστούμε 4 πατεσπάνια και το μέγεθος το έχω ψήσει εγώ 22 εκατοστά, σε φόρμα 20 διάρα. Και θα χρειαστούμε και μία δόση από τη βουτυρόκρεμα. Πάλι εκεί μπορείτε να πατήσετε ή θα κάνετε τη βουτυρόκρεμα την πρώτη που εγώ δείχνω στο βίντεο ή τη δεύτερη. Αυτό το αφήνω πάνω σας και μπορείτε να κάνετε ακόμα και το πατεσπάνι. Ή θα κάνετε το πρώτο ή το νούμερο 2, όπως θέλει ο καθένας. Αυτό θα το χρειαστούμε. Μετά εκτύπωσα εγώ από το ίντερνετ, πώς αλλιώς φυσικά θα διακοσμήσω την τούρτα μας, με το Γάμος αλλά ελληνικά 2. Τα εκτύπωσα, τα κόλλησα σε χαρτονάκι και αυτά θα τα διακοσμήσουμε στο τέλος. Θα χρειαστούμε και ένα δαχτυλίδι πλαστικής και μία πιατέλα. Ναι, αυτά και πάμε να βάλω πρώτα το δαχτυλίδι απάνω στην πιατέλα μου και εδώ θα βάλω το πρώτο πατεσπάνι μου. Τα πατεσπάνια τα έχω κόψει στη μέση ήδη. Το πρώτο το τοποθετώ κάτω. Έτσι. Το κλείνω όπως, δηλαδή, στο μέγεθος πως είναι το πατεσπάνι και εδώ απάνω θα βάλω την πρώτη στρώση από τη βουτυρόκρεμά μου και θα τη στρώσω στο πατεσπάνι απάνω να καλυφθεί ομοιόμορφα και βάζω τώρα το δεύτερο μου πατεσπάνι απάνω στη κρέα που ήδη έχω βάλει. Πατάμε λίγο και τώρα εδώ πάνω έρχεται πάλι μία δόση από την βουτυρόκρεμά μας. Και έτσι θα συνεχίσω και θα τα κάνω όλα τα πατεσπάνια μου, δηλαδή πατεσπάνι, κρέμα μέχρι το τελευταίο πατεσπάνι. Και ήρθε τώρα να τελειώσουμε τη τελευταία, δηλαδή έβαλα το τελευταίο μας πατεσπάνι και θα βάλουμε τώρα τη τελευταία δόση από τη βουτυρόκρεμα από πάνω. Θα την απλώσουμε. Όσο γίνεται πιο, να την απλώσετε ομοιόμορφα και πιο ίσια. Για να έχουμε μετά μια πιο ωραία ίσια εικόνα. Αν είναι φυσικά παραπάνω, τη βγάζω. Τη βουτυρόκρεμα. Συνήθως πάντα στο κέντρο είναι λίγο πιο ψηλά, γι' αυτό και εγώ το πατεσπάνι, το τελευταίο που βάζω από πάνω, το πατάω, αλλά μόνο στη μέση το πατάω λίγο παραπάνω προς τα κάτω. Και μετά βάζω, δηλαδή ισορροπεί μετά η τούρτα, γίνεται πιο ίσια και μετά βάζω και την βουτυρόκρεμα, αλλά συνήθως επειδή βάζουμε τη βουτυρόκρεμα στη μέση, στα τυχόματα πάει, ας πούμε, πιο λίγο και στη μέση έχει ένα σωρό. Γι' αυτό θα αφαιρίσετε, αν τυχόν δείτε ότι είναι πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούμε μετά για τα τυχόματα, γι' αυτό θα την αφήσουμε, θα την χρησιμοποιήσουμε και αυτή που θα μείνει. Έτσι. Την υπόλοιπη για πιο μετά. Και τώρα, έτσι όπως είναι, θα πάει η τούρτα μας για τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο. Αν πάρετε τη βουτυρόκρεμα νούμερο 1,
θα χρειαστεί μόνο 2 ώρες, γιατί αυτή έχει μόνο βούτυρο και ζάχαρη άχνη και σκληραίνει πιο γλίγορα. Αν πάρω την βουτυρόκρεμα νούμερο 2, τη δικιά μου, θα πρέπει τουλάχιστον για 6 ώρες το λιγότερο να πάει μέσα στο ψυγείο, καλύτερα όμως από βραδύς. Και πάει ψυγείο. Μετά από 6 ώρες την έχω βγάλει από το ψυγείο και τώρα θα την ξεφορμάρουμε. Πρώτα πάω με ένα κοφτερό μαχαίρι χωρίς δοντάκια, να είναι ίσιο το μαχαίρι. Πάω τριγύρω από την τούρτα. Τώρα θα βγάλω το δαχτυλίδι. Βάλω αυτό λίγο στην άκρη. Και τώρα θα πάρουμε μία σπάτουλα και θα βάλουμε τριγύρω την υπόλοιπη βουτυρόκρεμα. Να την φέρνω λίγο. Και θα καλύψουμε παντού τριγύρω πρώτα τη βουτυρόκρεμα. Ήρθε η ώρα να διακοσμήσουμε επιτέλους την τούρτα μας. Θα, από την υπόλοιπη τη βουτυρόκρεμα που έμεινε, την έχω βάψει με λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής σε μπλε και πάμε να την διακοσμήσουμε. Και θα βάλουμε και στη κάτω πλευρά τριγύρω το μόνο που κάνω είναι μέσα στη μέση πασπαλίζω ακόμα λίγα, έχω χρωματιστή ζάχαρη σε μπλε και ταιριάζει πάρα πολύ και θα βάλω μόνο στη μέση, από αυτήν εδώ πέρα, σαν κρυσταλάκια φαίνεται και το χρώμα ταιριάζει αφάνταστα. Βάζω από αυτή τη ζάχαρη. Τόσο αρκεί. Έτσι. Και θα βάλω φυσικά, ήρθε η στιγμή που θα βάλουμε και τους ηθοποιούς. Και έτοιμη είναι η τούρτα αλλά ελληνικά νούμερο 2. Πάμε να κόψουμε τώρα την τούρτα μας. Θα βγάλω δυστυχώς τη διακόσμηση για να μπορέσω καλύτερα να κόψω την τούρτα. Να δούμε κιόλας πώς μοιάζει από μέσα. Και έχει γίνει τέλεια. Έτσι ακριβώς όπως τη φαντάστηκα. Θα τη δείξω και από μέσα. Εύχομαι να σας αρέσει η συνταγή που σας δίνω, να τη δοκιμάσετε. Και κάντε συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ. Γεια σου Ελλάδα, γεια σου Κύπρο!